Μεγάλες καταστροφές λοιπόν από το Ρίο μέχρι και τα Βραχνέικα στην Πάτρα καταγράφονται από το πρωί. Πάμε να συνδεθούμε με την περιοχή παραλία Πατρών και τον Νίκο Γιαπρακά, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε, η περιοχή έχει μετατραπεί σε λίμνη, έχει αγριέψει θάλασσα, Νίκο. Είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο για να σας δείξουμε, Λίνα, ακριβώς τη δύναμη που είχε το νερό και προκάλεσε όλη αυτή την καταστροφή. Και μιλάμε για τη δύναμη των κυμάτων, μιας και όλη αυτή η καταστροφή στο παραλιακό μέτωπο έχει γίνει από τα κύματα, από την θάλασσα η οποία φούσκωσε. Βλέπετε τα τσιμεντένια τζέρσεϊ τα οποία τα έχει μεταφέρει η θάλασσα, τα έχει πάρει από τη θέση τους και τα έχει πετάξει σαν να ήταν απλά παιχνίδια, σαν να ήταν πλαστικά παιχνίδια. Βλέπετε το ίδιο έχει γίνει σε όλη αυτήν εδώ την περιοχή, ενώ ο δρόμος ο οποίος βλέπετε τώρα, η ακτή δημιών που είναι εδώ σε αυτήν την περιοχή, ήταν καλυμμένη όλη με νερά. Τα συνεργεία κατάφεραν να τα απομακρύνουν, ωστόσο όμως βλέπετε είναι ακόμα εδώ μηχανήματα τα οποία δουλεύουν, μιας και ήταν πολύ και η λάσπη η οποία μεταφέρθηκε στο δρόμο. Ο δρόμος αυτός από τα ξημερώματα δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία, συνεχίζονται οι εργασίες, ενώ είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ζημιές που έχουν πάθει και τα καταστήματα τα οποία υπάρχουν εδώ στην περιοχή, τα οποία όλα αυτή τη στιγμή είναι κλειστά με τους ανθρώπους να προσπαθούν να διώξουν τις λάσπες, να μαζέψουν τις λάσπες και τα νερά από τα καταστήματα και τις περιουσίες τους, Λίνα.